Γυρίζουμε σελίδα. Επιδρομή βανδάλων έγινε χθες βράδυ στο σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη. Οι κουκουλοφόροι συνελήφθησαν. Ο Παναγιώτης Μπούσιος μας εξηγεί τι ακριβώς συνέβη. Καλησπέρα μέρα. Φορώντας κουκούλες και έναν ιδεολογικό μανδύα που δύσκολα κάποιος μπορεί να καταλάβει, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δεκάδες άτομα κατέβηκαν στο σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη και βανδάλισαν αρχαία αγάλματα. Έσπασαν εκδοτήρια αλλά και αυτόματα μηχανήματα ανάληψης. Τι έκανε η αστυνομία, συνεννοήθηκε πολύ γρήγορα με τους υπευθύνους του μετρό και ακινητοποίησε το σειρμό με τον οποίο θέλησαν να διαφύγουν τα άτομα αυτά. Δεν ήταν λίγα μάρα. 56 άτομα προσήγαγε η αστυνομία, τελικά 43 συνελήφθησαν. Όσον αφορά τις εθνικότητές τους, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί και συγκεκριμένα από πολλές χώρες. Υπάρχουν άνθρωποι από τις ΗΠΑ, Αμερικής, Γαλλία, Αγγλία, Αλβανία, Τουρκία, Γερμανία, Ισπανία, τη μακρινή Σουηδία και το ακόμα πιο μακρινό Ιράν. Σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, διατάραξη κοινής ειρήνης, θωράξη ένεση περιουσίας και παρακόλουση κοινωνιών. Ήταν οι κατηγορίες οι οποίες αντιμετώπιζουν. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι όλη την ημέρα σήμερα τα συνεργεία προσπαθούσαν να καθαρίσουν το μετρό στην Ακρόπολη με εκατοντάδες, με χιλιάδες τουρίστες να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Ήταν υποτίθεται μια κίνηση για να είναι συμπαραστάτες στους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν τα σύνορα από τον Εύρο. Τι να πει κανείς. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.